Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση πατήτηδα σε παιδιά στη Βρετανία και άλλες χώρες που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα μπορούσε να οφείλεται σε αδενοϊό. Η πατήτηδα που αυτή τη στιγμή ανησυχεί κυρίως τον παιδικό πληθυσμό και τους γονείς τους φυσικά είναι διαφορετική από την πατήτηδα που οφείλεται στους κλασικούς ιούς και για τους οποίους υπάρχουν εμβόλια για την α και τη β πατήτηδα. Οφείλεται κυρίως από ό,τι δείχνουν μέχρι τώρα οι έρευνες σε αδενοϊούς και μάλιστα σε κάποια στελέχη που έχουν υποστεί μετάλλαξη, προσβάλλουν το ΙΠΑΡ. Μερικές φορές μάλιστα η πατήτηδα μπορεί να εξελιχθεί σε οξία υπατική ανεπάρκεια, σπάνια βέβαια, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται, είναι μία αναστρέψη μερικές φορές και αντιμετωπίζεται μόνο με μεταμόσχευση του ύπατος. Τα κλασικά συμπτώματα είναι πυρετός, κακουχία, κόπωση, κυρίως όμως ο ίκτερος, η υπερχολεριθρινεμία, κυτρινίζουν η βολβή του, αυτά, το άσπρο των ματιών και το δέρμα ακόμα με φαγούρα, με μια υπέρχρωση των ουρών, βαθύ σκούρο χρώμα στα ούρα και αποχρωματισμό των κοπράνων, δηλαδή τα κόπρανα είναι άσπρα σαν στόκος. Επίσης υπάρχουν συνήθως από το γαστρεντερικό συμπτώματα όπως εμετός, διάρρεια και πονόκυλους. Οι γονείς θα πρέπει όταν βλέπουν αυτά τα συμπτώματα να συμβουλεύονται αμέσως τον παιδίατρό τους, καθώς είναι νόσος κυρίως προσβάλλει παιδιά ηλικίας κάτω των 16 χρόνων με την ομάδα κατά προτίμηση την 2 έως 5 χρόνων, δηλαδή νηπιακή και μικρή παιδική ηλικία. Για την ηλικία των κρουσμάτων υπατήτηδας, όπως τονίζουν οι γιατροί, φαίνεται ότι αφορούν παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Ωστόσο, περιστατικά έχουν περιγραφεί σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας. Εικάζεται ότι η καραντίνα είχε κάποιες επιπτώσεις στην μετάδοση αυτής της υπατήτηδας που οφείλεται σε αδενοϊούς, καθώς υπήρξε μία, να το πω έτσι, δεν υπήρχε έκθεση του μικρού πληθυσμού σε αντιγόνα, όπως είναι η αδενοϊή, για να έχουν αντισώματα. Βρήκε δηλαδή παρθένο τον πληθυσμό αυτόν λόγω της καραντίνας. Μερικοί πιστεύουν ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, ανοσοτροποποίηση, δηλαδή το ανοσοποιητικό δεν είναι ικανό σε ορισμένα παιδιά να αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο αδενοϊό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι υπό έρευνα, όπως επίσης και η αιτιολογία. Δεν σχετίζονται με την, με τον ιό COVID. Ο ιός COVID μπορεί να προκαλέσει υπατήτηδα, αλλά κατά τη διάρκεια της νόσου, ως σύμπτωμα και όχι ως απότερη επιπλοκή. Επίσης δεν σχετίζονται με τον εμβολιασμό, καθώς υπάρχουν περιστατικά σε παιδιά κάτω των 5 χρόνων που δεν εμβολιάστηκαν. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μέχρι τώρα. Κυρίως υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα κρούσμα, αλλά είναι πολύ πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να εμφανιστεί και εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος αναστολής της μετάδοσης. Μεταδίδεται κυρίως με το αναπνευστικό. Οι κλασικές προφυλάξεις, όπως για όλες τις ιώσεις, ισχύουν και εδώ. Μέχρι νεοτέρας, αυτή τη στιγμή περιμένουμε. Οι παιδίατροι είναι ενημερωμένοι, όπως και οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί. Στείλαμε ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ. Είναι σε εγρήγορση, αλλά σε εγρήγορση θα πρέπει να είναι αντίστοιχα και οι γονείς για την έγκυρη διάγνωση τέτοιων περιστατικών και την πιο έγκυρη ακόμα αντιμετώπιση. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν πραγματοποιεί τεχνικά μεταμόσχευση και τα παιδιά αντιμετωπίζονται στο εξωτερικό μέσω ειδικών συμβάσεων.